Όσο λιγότερο έχεις αξιολογήσει την ανθρώπινη ζωή, τόσο μεγαλύτερος ήρωας αναδεικνύεσαι στους πολέμους, λέει χαρακτηριστικά η Μαρία Ορφανουδάκη, η γνωστή χανιώτισσα ζωγράφος και ποιήτρια, που χρόνια τώρα αγωνίζεται με το πινέλο της για την ειρήνη. Η Μαρία μας δέχτηκε στο εργαστήρι της που βρίσκεται στα αρχαία, στην αρχαία πόλη των Απτέρων στα Χανιά και εκεί είχαμε μαζί της μια πολύ ανθρώπινη και ζεστή συζήτηση εξομολόγηση. Από το 1965, Μαρία, που πρωτοπαρουσίασες τη δουλειά σου στην Γκαλερί Παρνασσός, ακολουθούν πάρα πολλές εκθέσεις, που όλες τις δέχεται το κοινό με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Φτάνουμε στα 1990, όπου ο απελπισμός και η αγωνία σου για έναν κόσμο ειρηνικό σε οδηγούν σε έναν καινούριο τρόπο έκφρασης. Δημιουργείς βιντεοταινίες καθαρά αντιπολεμικού χαρακτήρα, όπου υπάρχει και πάλι, όπως και στα έργα ζωγραφικής σου, η αναζήτηση του θείου και του ανθρώπου. Ναι. Πες μου, Μαρία, σε καλύπτει αυτή η νέα σου δραστηριότητα? Ναι, μα ήταν μια απόλυτη ανάγκη. Δηλαδή, όταν το ξεκίνησα, έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει. Βέβαια, πρέπει να επισημάνω το ότι από παιδί ζήλευα το επάγγελμα του σκηνοθέτου. Mm-hmm. Όμως, οι συνθήκες ότι δεν μπόρεσα, βέβαια, ποτέ, έστω και που έγινα ζωγράφος, και αυτό πάλι με τόσες δυσκολίες, τόσα προβλήματα, με όλες αυτές τις αναστολές, τα ταμπού των γονέων, γιατί ήταν πάρα πολύ πουριτανοί, πόσο μάλλον και σε αυτόν τον τομέα. Λοιπόν, βέβαια είχα ασχοληθεί πάρα πολύ με τη φωτογραφία και λοιπά, πάντα με διέφερε. Είχα δει πάρα πολύ κινηματογράφου, θέατρο, από παιδί είχα μανία, πάθος. Λοιπόν, και ξεκίνησε έτσι από χόμπι δηλαδή και κατέληξε πλέον να με έχει τέλειο στη ζωή μου, να την έχει καταλάβει. Δηλαδή, ναι, 20 ώρες, 24 ώρες ασχολούμαι με αυτό τώρα, 5-6 χρόνια. Σημειωτέων ξεκίνησα, πρέπει να το αναφέρω, νομίζω, αξίζει. Δεν θα σταθώ πολύ σε ένα σημείο γιατί είναι λίγο, δεν είναι τόσο ευχάριστο, είναι λίγο δυσάρεστο. Είχα περάσει μια περιπέτεια μεγάλη, μια ασθένεια, που ήμουν 1,5 χρόνο παράλυτο, λέμε, αντικείμενο. Καταστράφηκε το περίβλημα όλου του νευρικού συστήματος από στενοχώρια και έγινε αντικείμενο. Λοιπόν, ότι στο τελευταίο νοσοκομείο που ήμουνα, γιατί από πόσα νοσοκομεία είχα περάσει, τότε ζήτησα, είχα αρχίσει να μιλώ, γιατί ούτε μιλούσα βέβαια, και ζήτησα να μου φέρουν 2 βίντεο και την τηλεόραση. Και τότε άρχισα να κάνω μοντάζ μέσα στο νοσοκομείο. Μάλιστα ήταν, εγώ δεν μπορούσα να κινήσω τα χέρια μου ακόμα και έλεγα σε μία νοσοκόμα από τις αποκλειστικές που είχα, η πιο νέα που ήταν πιο ευαίσθητος δέκτης, αυτό τα τι κουμπιά θα πατήσω. Τότε ξεκίνησα. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, ναι, ό,τι απόλυτα έχω δώσει. Πιστεύω, Μαρία, ότι είσαι ένας άνθρωπος που καταφέρνει τις δυσάρεστες εμπειρίες σου να τις κάνει πηγή δημιουργίας. Ναι. Ίσως και αυτή η ασθένειά σου να λειτουργήσει έτσι. Ναι, μα νομίζω γενικά στον άνθρωπο ότι ο πόνος είναι που δημιουργεί, που σμιλεύει το χαρακτήρα, την προσωπικότητα του ανθρώπου. Η χαρά είναι μια πραγματικότητα ότι μπορεί να μας δημιουργεί όλη αυτή την ψυχική ευοχία τότε που το ζούμε, αλλά όμως ότι δεν είναι ικανή τον άνθρωπο πράγματι να μπορέσει να τον βελτιώσει. Mm-hmm. Ας χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, δεχόμενη αυτή την έκφραση. Εκτός από τη ζωγραφική, με την οποία έχεις ασχοληθεί με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, και τις σκηνοθετικές τελικά ικανότητες που απέδειξες, ναι, ότι έχεις, έχεις ασχοληθεί και με την ποίηση. Ναι. Ποίηματά σου, να αναφέρω εγώ, γιατί εσύ ενδεχομένως από μετριοφροσύνη να μην το πεις, έχουν μελοποιηθεί από τον Σταύρο Ξαρχάκο και έχει μεταφράσει η Κριστίν Νόρτον στα γαλλικά. Ναι. Πότε ένιωσε την ανάγκη να εκφραστείς μέσα από την ποίηση? Συγχρόνως με τη ζωγραφική. Mm-hmm. Τότε ξεκίνησα. Δηλαδή, αμέσως μετά, δεν μπορώ να πω, ήδη είχα εκθέσει, είχα κάνει, θα πω ψέματα, 2-3 ατομικές εκθέσεις. Βρισκόμουν τότε στο Αγρίνιο συγκεκριμένα και νιώσα την ανάγκη να εκφραστώ, να ζωγραφίσω, δεν ήθελα. Σημειωτήων ποιήση, το μόνο που δεν είχα διαβάσει, μπορώ να πω. Ναι, και πήγα στο τραπέζι, πήρα ένα χαρτί. Τέλος πάντων, βγήκανε ποταμός πόσα ποίηματα, πόσο καιρό ασχολήθηκα. Βέβαια, αυτά τα θυμάμαι κιόλας γιατί με εντυπωσίασε ο εαυτός μου. Ευνόητο, ναι, κάτι που δεν το με ξάφνιασε. Mm-hmm.
και τα λατρεύω τα πρώτα μου ποίηματα, ναι. Από εκεί και ύστερα έχω γράψει πάρα πολύ βέβαια, αλλά δεν προλαβαίνω όμως. Τι να πρωτοκάμω, τι να πραγματικά. Είναι ο χρόνος τόσο. Ο χρόνος είναι περιορισμένος, αλλά ναι. Είσαι γεμάτη ενεργητικότητα και σίγουρα θα τα προλάβεις όλα. Πιστεύεις ότι οι γυναίκες είναι λόγω της ευαισθησίας που έχουν, εκφράζονται καλύτερα μέσα από την τέχνη? Αυτό δεν το μπορεί να το ξέρουμε, διότι αυτό θα το ξέραμε αν είχαμε ξεκινήσει και οι γυναίκες προαιώνων όπως οι άνδρες, επίσης όρις, αλλά αυτή τη στιγμή είναι των τελευταίων ετών πλέον η δικιά μας, που μας δώσανε το περιθώριο οι άνδρες και καλά να είναι, τέλος πάντων, να μπορούμε κι εμείς να εκφράσουμε τον εαυτό μας. Οπότε θέλω να πω, ναι, ότι αυτό απόλυτα θα φανεί μετά από πολύ καιρό, αλλά είναι μια πραγματικότητα σε αυτό που ανέφερες και όπως το τοποθέτησες, ότι πιστεύω, ναι, ότι επειδή υπάρχει πολύ έντονος ψυχισμός, υπάρχει πάρα πολύ δύναμη εσωτερική, γιατί η φύση είναι σοφή, ευνόητο να έχει πρικίσει τη γυναίκα με αυτές τις ιδιαίτερες δυνάμεις. Γιατί απλά το πάρουμε, το τεφόσο φέρνει άνθρωπο, ότι αυτή φέρνει άνθρωπο στον κόσμο, ευνοείται να είναι πρικισμένη και με πάρα πολλές δυνάμεις. Γι' αυτό είναι και πιο δυνατή και μην ξεγελόμαστε, είναι και πιο σκληρή, ο άνδρας είναι πολύ πιο ευαίσθητος. Όλα αυτά ήταν ένας μύθος, ότι η γυναίκα είναι πιο ευαίσθητη. Απλώς ήταν ένα όπλο για να επιβιώσει, δεν είχε άλλο όπλο παρά να τρέξει το δάκρυ, για να μπορέσει να εξασφαλίσει ή το σύζυγο ή την, του πατέρα, της μάνας, τη συμπάθεια του αδελφού. Δεν είχε άλλο όπλο. Ήταν και οι ρόλοι που μας είχαν αναθέσει. Ναι. Εσένα η σχέση σου πώς είναι με το ανδρικό φίλο? Θεωρείς ότι η ανδρική φιλία είναι ισχυρότερη από εκείνη ανάμεσα των γυναικών? Πράγματι, η σχέση μου πάντα ήταν υπέροχη. Το λέω ότι συγχώραμε όλα, ναι. Άλλωστε το έχω πει και σε ιδιαίτερες στιγμές, όταν είχαμε βρεθεί μαζί, το ότι με τους άντρες, ναι, νιώθω υπέροχα, γιατί είναι πιο ντόπιοι, πιο καθαροί. Όχι πως εμείς δεν μπορούσε να είμαστε, μπορούσε, αλλά επειδή έχουμε αυτό των αιώνων, τα ταμπού, όλα αυτά, ότι δεν έχουμε, υπάρχει μία μικροψυχία, μην ξεγελιόμαστε. Ενώ ο άνδρας είναι πολύ πιο αληθινός, ο πάντας νιώθω υπέροχα, ίσως προέρχομαι και από μία ανδροκρατούμενη οικογένεια. Η μάνα μου είχε κάνει 6 αγόρια και τελευταία μένα. Ευνόητο λοιπόν το ότι μεγάλωσα, γιατί δεν ήταν μόνο τα αδέλφια, ήταν οι φίλοι κλπ. Το ότι ναι, νιώθω υπέροχα. Με τις γυναίκες κάπου βρε, παιδί, νιώθω μηχανία.